510 ευρώ πωλήθηκε η συλλεκτική συσκευασία με μισό λίτρο ελαιολάδου της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Επτάστικτος, το οποίο έχει παραχθεί από την άλεση του καρπού των υπεραιωνόβιων ελιών της Ιεράπετρας. Το εκθιάσανε οι ίδιοι τους εκείνη τη βραδιά στην αίθουσα του Δημοπρατηρίου. Είναι το πρώτο ιστορικό ρολόι δημοπρασίας ουσιαστικά που δούλεψε ποτέ στον κόσμο, όπου και έγινε η δημοπρασία εκείνη τη βραδιά. Ανάμεσα στα υπόλοιπα προϊόντα ήταν το προϊόν το οποίο ουσιαστικά τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα, γιατί όταν οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι έχουν στα χέρια τους καρπό προϊόν, λάδι από ελιές οι οποίες είναι ακόμα αρχαιότερες από ό,τι είναι η ίδια η χώρα της Ολλανδίας, ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερά εντυπωσιακό. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Αλσμίρ της Ολλανδίας, όπου κάθε χρόνο γίνεται μια εκδήλωση για να καλυφθούν τα έξοδα του Ιστορικού Αγροτικού Μουσείου, με τον Επτάστικτο να προσφέρει τη συσκευασία ως φόρο τιμή στον Ολλανδό γεωπόνο Παύλο Κούπερ. Προσφέραμε μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της Επτάστικτο μια συσκευασία σαν ένδειξη φόρου τιμής στον αείμνηστο τον Παύλο Κούπερ, στον οποίο οφείλει η Ιεράπετρα πάρα πολλά για την θερμοκηπιακή τουλάχιστον ανάπτυξη. Το αποδέχτηκαν πάρα πολύ όμορφα, σαν δώρο, σαν κίνηση. Η προσπάθεια της οργάνωσης Επτάστικτος ξεκίνησε στην Ιεράπετρα πριν από 4 χρόνια, όταν δόθηκαν κίνητρα στους ιδιοκτήτες προκειμένου να διασωθούν οι υπεραιωνόβιες ελιές. Η τιμή θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί συνήθως όταν γίνονται δημοπρασίες στα καινούργια τα ρολόγια τώρα, στο Αλσμίρ, έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη δημοπρασία και online από άλλες χώρες. Επειδή ξέρουμε ότι οι Ολλανδοί πλέον δραστηριοποιούνται περισσότερο σε άλλες χώρες από ό,τι στην Ολλανδία, δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή δυστυχώς να συμμετέχουν και άλλοι. Σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 230 δέντρα με μέση ηλικία γύρω στα 1500 με 1600 χρόνια.